Θα σταματήσω για τη συνέχεια στο Δήμο Ηρακλείου και στο κοινωνικό του φροντιστήριο, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κύριο Αντώνη Περισσινάκη. Πώς είστε, τι κάνετε, καλό μήνα. Καλημέρα σας, καλό μήνα και στους ακροατές. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί πολλοί το έχουν, μαθητές και πολλές οικογένειες ανάγκη, κυρίως παιδιά τα οποία μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς, εκτός από όλα τα υπόλοιπα της εποχής που είναι και τα οικονομικά προβλήματα, και δίνεται σε αυτή την φάση την δυνατότητα σε αρκετά παιδιά να έχουν μια παραπάνω βοήθεια. Βέβαια, το μεγάλο το ευχαριστώ πρέπει να το πούμε στους καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Περισσινάκη, έτσι δεν είναι? Πράγματι, η κινητήρια δύναμη του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι οι εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι δαπανούν τον ελεύθερο χρόνο τους, προσφέροντας ανιδιοτελώς μαθήματα στους συνδημότες μας, στους μαθητές μας που έχουν ανάγκη, γιατί θέλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο πανεπιστήμιο. Αυτό που μας έχει εντυπωσιάσει είναι το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν περίπου 25 καθηγητές στο κάλεσμά μας, και συνεχίζουμε το κάλεσμα σε ομάδες καθηγητών, όπως είναι οι πρόσφατα συνταξιούχοι, όπως είναι η Ένωση Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών και επίσης οι Φοιτητικοί Σύλλογοι των Πανεπιστημίων της Κρήτης. Η ανταπόκριση τους είναι πολύ θετική και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τους την προσπάθεια. Πόσα παιδιά μετέχουν σε αυτή την, στο κοινωνικό φροντιστήριο, πόσα παιδιά το παρακολουθούν? Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 70 μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν διαζώσεις ή ακόμα και με τηλεδιάσκεψη. Τα τμήματα της τηλεδιάσκεψης προσπαθούμε να τα αυξήσουμε, και πάνω σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε βρει αρκετούς που θέλουν να συμμετέχουν. Να σημειώσω βέβαια ότι έχουμε και ένα τμήμα, ιδιαίτερο τμήμα, που αφορά αυτούς που έρχονται εδώ ως τελέχη επιχειρήσεων ή ως και απλοί οικονομικοί μετανάστες ψάχνοντας για δουλειά, και τους διδάσκουμε την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο έχει απόλυτη επιτυχία και αυτή τη στιγμή έχει γεγραμμένους 25 περίπου μαθητές. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό. Κύριε Περισσινάκη, είπατε κοντά 70 μαθητές όλων των τάξεων, οι οποίοι παρακολουθούν διαζώσεις τα μαθήματα. Πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, να υπενθυμίσουμε, στις εγκαταστάσεις του 7ου Γενικού Λυκείου και του 6ου επάλι στην Κυπουπολή. Και μιλήσατε, πολύ σωστά, και, πολύ και μιλήσατε και για ένα τμήμα μέσω διαδικτύου. Όχι, είναι τμήμα διαζώσεις, όπου έρχονται άνθρωποι, νέοι βέβαια άνθρωποι, από όλες τις χώρες, οι οποίοι επιθυμούν για να ενταχθούν καλύτερα στην εργασία τους, να μάθουν ελληνικά. Έχει απόλυτη επιτυχία αυτό το τμήμα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει και τελικά είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Ωραία. Πάμε τώρα στα δύο τμήματα τηλεκπαίδευσης που καταβάλλονται προσπάθειες. Ο αριθμός αυτός να αυξηθεί για να μπορέσετε να βοηθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές. Είναι κάτι που αυτή την ώρα βρίσκεται στα σκαριά. Μπορεί τα παιδιά που σας ακούν, οι γονείς τους που σας ακούν αυτή την ώρα, τα παιδιά σχολείο θα είναι, να επικοινωνήσουν με το Δήμο για να μπουν σε αυτή την προσπάθεια? Μπορούν μέσω του σχολείου να καταθέσουν αίτηση? Τι, πείτε μας. Φυσικά, φυσικά. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Καταρχήν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά μία αίτηση. Θα βρουν τα απαραίτητα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, heraklion.gr, κοινωνικό φροντιστήριο. Μπορούν, ας πούμε, ο πρώτος τρόπος είναι αυτός, η ηλεκτρονική κατάθεση. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος, πιο απλός, για όσους δεν έχουν στο σπίτι τους τεχνολογία ή δεν γνωρίζουν από τεχνολογία. Να επισκεφτούν την κοινότητα της περιοχής του, είτε είναι τοπική κοινότητα αν είναι ένα μικρό χωριό, είτε είναι κάποια δημοτική κοινότητα αν βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, και στο γραμματέα της κοινότητας να υποβάλουν την αίτηση παρακολούθηση μαθημάτων στο κοινωνικό φροντιστήριο. Ο γραμματέας, επειδή έχουμε και κάποια κριτήρια ένταξης, θα τους ενημερώσει αν πληρούν τα κριτήρια, και στη συνέχεια μεταφέρει την αίτησή τους σε εμάς, στο κοινωνικό φροντιστήριο, και πιο συγκεκριμένα στη συντονίστρια του κοινωνικού φροντιστήριου, την κυρία Μέλπο Περιστέρη, η οποία μετά είναι υπεύθυνη να εντάξει το παιδί στο αντίστοιχο τμήμα ή να βγάλει ενδεχομένως
και ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψη αν το παιδί αυτό μένει σε χωριό, αποκλειστικά γι' αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε καθηγητές να δουλέψουμε τηλεδιάσκεψη, προσπαθούμε να βρούμε μαθητές οι οποίοι να έχουν ανάγκη από αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα. Λοιπόν, τους τρόπους επικοινωνίας ούτως ή άλλως τους αναφέρατε. Αυτό ήταν και το ζητούμενο να υποθεί, να φύγει αυτή η πληροφορία για άλλη μια φορά. Να το ξέρουν οι γονείς που σας ακούν, οι εκπαιδευτικοί που σας ακούν. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα. Νομίζω ότι οι καθηγητές, όπως ανταποκρίνονται πάντα, θα ανταποκριθούν για άλλη μια φορά σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να μην λείπει από κανένα παιδί αυτή η βοήθεια. Φαντάζομαι ότι στα επόμενα βήματά σας από εκεί και πέρα, μετά το κοινωνικό φροντιστήριο, είναι και όλα εκείνα τα οποία τρέχουν με την παιδεία, με την εκπαίδευση, με τα σχολεία. Ούτως ή άλλως τα χρήματα γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί στην άκρη, για να μπορέσετε να προχωρήσετε και σε εργασίες που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση ζημιών από τα σχολεία στα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι ακριβώς, και να θυμίσω, ναι, ότι σε πρόσφατο ταξίδι του Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών, εξασφάλισε ένα κονδύλιο του ύψους του 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συντηρήσεις στο σχολείο, το οποίο είναι για πρώτη φορά τόσο υψηλό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Δήμος Ηρακλείου είχε παρέμβει μετά τους σεισμούς του Αρχαλουχωρίου, είχε παρέμβει σε πολλές σχολικές μονάδες, για τις οποίες έκανε έργα περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ποτέ να ενισχυθεί οικονομικά στην πολιτεία. Τώρα όμως είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο συντήρησης των σχολικών μονάδων και επίσης να σας ενημερώσω ότι προετοιμάζουμε μαζί με την Αντιδημαρχία Ακίνητης Περιουσίας και την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών ένα πρόγραμμα για το οποίο θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση προκειμένου να περάσουμε σε ανέγερση νέων σχολείων. Είναι μια αισιόδοξη για μας ενέργεια, την οποία θα τη δουλέψουμε στον επόμενο χρόνο. Να πω επίσης ότι προσπαθούμε και από τα χρήματα των σχολικών επιτροπών να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των σχολείων, ώστε να μην είναι κανείς δυσαρεστημένος. Θεωρώ ότι αυτό το έχουμε κατορθώσει, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε πιάσει περίπου τον αριθμό των 250 σχολικών μονάδων, μαζί με τα ΚΕΠΑ που πλέον συνενώθηκαν στην Αντιδημαρχία Παιδείας. ΚΕΠΑ είναι η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είναι 21. Αντιλαμβάνεστε, μεγάλος αριθμός, ο οποίος συνεχώς χρειάζεται ενίσχυση, συντήρηση, λειτουργικών δαπανών. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε κατά το δυνατόν στις απαιτήσεις των μαχόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν επί της ουσίας τη μάχη κάθε μέρα για να μπορέσουν να είναι όλα σωστά και τα παιδιά να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Περισσυνάκη, όταν η πολιτεία έδινε την αρμοδιότητα συντήρησης των κτηρίων και τα λοιπά στις δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα, αυτό ήταν το αυτονόητο, αντί στη συνέχεια εσείς να τρέχεστε, να το τρέχετε, να το ψάχνετε, να διεκδικείτε, ότι θα έπρεπε να έχει και τα κονδύλια για να λέει και να νοιάζεται πρώτη για την ασφάλεια των παιδιών και να νοιάζεται πρώτη για να δίνει τα χρήματα που απαιτούνται, διότι οι ανάγκες είναι πολλές. 250 σχολικές μονάδες στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, συν τα ΚΕΠΑ, συν 20 βρεφονιπιακοί σταθμοί. Ένα, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι και ένας ευκαταφρόνητος αριθμός για να πούμε ότι χρειάζεται μόνο ένα ποσό των 500 ευρώ. Σαφέστατα, τα χρήματα είναι τεράστια, πολλαπλάσια, τα οποία απαιτούνται για να είναι καλά τα παιδιά μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Έτσι ακριβώς. Και σας ευχαριστώ που μπορείτε να προβάλλετε όλα τα αιτήματά μας, γιατί έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα μας βοηθούν στις διεκδικήσεις μας. Να επαναφέρω βέβαια το άδικο από την πολιτεία μέτρο της περικοπής των δαπανών στην πρόσληψη των καθαριστριών, το οποίο στοιχίζει στο Δήμο 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη αδικία που έχει γίνει σε όλους τους Δήμους της χώρας, μεταφέροντας τεράστια ποσά πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έκανε τις προσλήψεις στο Δήμο. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα και θα επανέλθουμε με διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.